Εγώ σήμερα θα πω στην Εκκλησία αυτό που θέλω να πω για αυτούς. Τους αφορίζω και τους καταργέμαι να μείνουν άλλοι ότι και να τιμωρηθούν τον Θεό, γιατί πολεμάνε την πίστη μας και την πίστη μου. Εγώ είμαι 60 χρόνια στο Ράσο, έδωσα τη ζωή μου για τον Χριστό. Είναι ο μεγάλος μου έρωτας. Δεν μπορώ να αφήσω να τον προσβάλλουν ασεβέστατοι άνθρωποι, άσχετοι άνθρωποι. Δεν θα μιλήσουν για τη Θεία Κοινωνία, οι γιατροί και οι πολιτικοί. Τι και αν η Ιερά Σύνοδος είπε ότι είναι ο άκυρος αφορισμός της κυρίας Κεραμέως, του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Χαρδαλιά, ο Αμβρόσιος επιμένει. Σήμερα λοιπόν, μετά την ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, βγαίνει με ένα κείμενο στον blog του και λέει: «Δυστυχώς το κακό δεν απεφεύχθη. Ο αφορισμός έγινε». Κατηγορεί λοιπόν και πάλι την κυρία Κεραμέως ότι είπε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι ο κορονοϊός κολλάει με το σάλιο, άρα και με τη Θεία Κοινωνία. Επίσης, δικαιολογεί ο κύριος Αμβρόσιος για ποιο λόγο αφόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βασίζεται σε έναν fake διάλογο, σε έναν ψεύτικο διάλογο που δημοσιεύθηκε στο Facebook, δήθεν ότι ο Μητσοτάκης μιλούσε με τον κύριο Χαρδαλιά και βλασφήμισε τον Χριστό, όπως είπε. Ο κύριος Αμβρόσιος δηλαδή βασίζεται σε ένα ψεύτικο διάλογο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο για να αφορήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όσο για τον κύριο Χαρδαλιά, ακούστε για ποιο λόγο λέει τον αφόρησε. Τον αφορίζω, λέει, γιατί παρήγγειλε 10 εκατομμύρια τσιπάκια αναγκαία για το σφράγισμα του Αντίχριστου, τον αριθμό 666. Δηλώνει δηλαδή ο κύριος Αμβρόσιος ότι τον αφόρησε επειδή δήθεν παρήγγειλε 10 εκατομμύρια τσιπάκια, όπως πάλι κυκλοφορεί ως fake news στο Facebook και το Instagram. Ας δούμε τώρα τι είπε ο κύριος Αμβρόσιος χθες κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Φανερωμένη, εν απουσία του κυρίου Ιερονίμου, νυν Μητροπολίτη Αιγιαλίας και Καλαβρίτων. Της αποστερήσεως των βουλωμένων είναι αγένωση κοινωνή του σώματος και θέματος του σωτήρου ημών Χριστού. Της απαγορεύσεως, της προσελεύσεως των πιστών κατά την ημέρα της εορτής της Ζωοδόχου Πηγής, ήτη της Παναγίας Τρυπητίστης και Πολιούχου και Προστάτηδος του Αγίου και της δια πρώτην φοράν απαγορεύσεως της αείποτε τελουμένης πανδήμου και επισήμου λιτανεύσεως της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας μας της Τρυπητής ανά τα σωδούς και τα στρήμας του Αγίου. Προσέτη δε την αποκαλυφθήσαν μυστικήν δια του Facebook επικοινωνία των κυρίων κυρίων Μητσοτάκη Χαρδαλιά, όπου ο δεύτερος βεβαιώνει τον Πρωθυπουργό δια την ήδη γεννωμένη παραγγελία 10 εκατομμυρίων τσίπς, τα τσιπάκια κατά την ορολογία του Πρωθυπουργού, προκειμένου να εφαρμοστεί εν Ελλάδη το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Έπειτα, προσέτη δε των βλάσφημων και συνεπώς παντελώς απαράδεκτων τρόπων εκφράσεως του κ. Μητσοτάκη υπόντως επιλέξει. Έχω κουραστεί. Μου έχουν πρίξει τα με τον Χριστό τους. Προσέτη και τέλος των παντελώς απαράδεκτων χαρακτηρισμών των αφαιρόμενων προφανώς εις τους αρχιερείς του Θεού του Υψίστου που είπε πάλι καλά που οι περισσότεροι είναι κότες και κάθονται στα κλουβιά τους. Τούτων ούτως εχόντων και μέχρι σήμερα μην ακληθέντων ή διαψευστέντων έγνομεν καταδικάσε. Αφορίζομεν και εκόπτομεν τούτους τέλεων του σώματος της Μητρός ημών Εκκλησίας προδότας και πολεμίους της αμομήνουμων πίστεως και της Εκκλησίας του Χριστού. Αφορισμένοι ήσαν παρά της υπεραγίας ομοσίου και ζωπιού και αδιαιρέτου τριάδος του ενός τη φύση Θεού Κυρίου Παντοκράτορος ως και παρά της υπεραγίας δεσποίνης μόνο Θεοτόκου της και τρυπητής επαναζαμένης. Κατηραμένη, ασυγχώρητη και με τα θάνατον άλυτη και την πανιέρα της. Κληρονομήσιεν την λέπρον του Γερή και την αγχώνην του προδότου Ιούδα.